Έχω την ενημέρωση ότι πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε η μειωμένη ύλη στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους, βέβαια, για να μπουν τα παιδιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, τον κύριο Κυριακάκη. Κύριε Κυριακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε είχαμε καλά. Και αυτή την είδηση της τελευταίας στιγμής αναφορικά με τη μείωση στην εξεταστία ύλη στις πανελλαδικές. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Δεν πρόλαβα, παρότι διδάσκω στην τρίτη λυκείου και έχω αγωνία να δω τι κόψα στο μαθημά. Είναι μια είδηση των τελευταίων δευτερολέπτων. Ξεκίνησε σήμερα ωστόσο η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, σωστά? Ναι, ναι. Το θέμα πώς θα κρατήσει? Τι να σας πω. Τώρα θέλω να κάνω μια μικρή εισαγωγή, γιατί ναι. Κοιτάξτε, είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, ειδικά οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας, με την έννοια ότι, εντάξει, γενικότερα στη διαχείριση της πανδημίας, πολλοί κόσμος πιστεύει, μεταξύ αυτών και εγώ, ότι ο έλεγχος έχει χαθεί. Τώρα φαίνεται όμως να χάνεται και κάθε σοβαρότητα. Δηλαδή, μόλις πέρασε η πρωτοχρονιά, πληροφορηθήκαμε ότι για να ανοίξουν τα σχολεία, κλείσανε ευνηδιαστικά τα πάντα. Το click away, τα κταίω, δεν κατάλαβα. Μην με ρωτήσετε πώς σχετίζονται, δεν μπορώ να απαντήσω. Στη συνέχεια, οι λοιμοξιολόγοι είπαν ότι εμείς δεν συνενέσαμε ποτέ σε αυτό. Το μάθαμε από τηλεόραση. Αντιλαμβάνεστε ότι οι ειδικοί το μάθανε από τηλεόραση. Συνεδρίασαν στη συνέχεια. Η κυβέρνηση είχε πει ότι τα σχολεία θα ανοίξουν 7 του μήνα. Τέλειωσε. Οι λοιμοξιολόγοι έβαλαν ενστάσεις. Τα δημοτικά ανοίγουν στις 11, όπως ξέρουμε. Τα γυμνάσια και τα λύκεια 18, 25, κάποια Δευτέρα θα ανοίξουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε πολύ σοβαρό έλλειμμα στην ενημέρωση και κατά συνέπεια στον προγραμματισμό, το τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε κλπ. Ελλειπέστατος εκείνη... ο προγραμματισμός, κύριε Κυριακάκη, και επηρεάζονται και παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές. Σε αυτό το σημείο τώρα ήθελα να σταθώ ότι ενώ τα παιδιά που δίνουν τις πανελλαδικές έχουν τρομερό άγχος, έχουν αγωνία, ζούμε μια χρονιά στην οποία δεν φαίνεται να προχωρά. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όπως προχωρούσαμε τις προηγούμενες χρονιές. Το Υπουργείο δείχνει ένα τρομερό κινησμό και μια αδιαφορία, λέγοντας ότι θα κάνει αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης των παιδιών στα πανεπιστήμια μέσα στη χρονιά. Και ενώ έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο στην Αθήνα, από τον Αύγουστο νομίζω στην Κρήτη ξεκινάνε, τα φροντιστήρια, τα γονείς, τα διαβάσματα κλπ. Και οι εκπαιδευτικοί αναλυτές γράφουν στις εφημερίδες ότι ο λόγος που θα γίνουν αυτές οι αλλαγές, και εμείς το καταλαβαίνουμε γιατί ζούμε μέσα στην εκπαίδευση, με τις νέες βάσεις, πώς θα διαμορφώνονται με ένα περίεργο τρόπο, θα είναι για να μην μπορούν μια σειρά μαθητές να περάσουν στο πανεπιστήμιο, αλλά αν έχουν λεφτά να μπορούν να πάνε να γραφτούν στα κολέγια, τα ιδιωτικά, να δώσουν τα λεφτά τους στους σχολάρχες, μιας και η υπουργός μας εξίσωσε τα πτυχία των κολεγίων με τα πτυχία των πανεπιστημίων και προκαλώντας την οργή του ΤΕΕ, του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του ΓΕΟΤΕΕ. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι εγκληματική η στάση της κυβέρνησης, ειδικά απέναντι στους μαθητές της τρίτης λυκείου, αλλά και των υπολείπων τάξεων. Μάλιστα. Κύριε Κυριακάκη, σήμερα η διαδικασία πώς κύλησε? Κοιτάξτε, αυτό που υπάρχει στους συναδέλφους μου και στους μαθητές είναι απογοήτευση. Διότι πιστεύαμε ότι με έναν τρόπο, με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε. Το να γυρίζουμε πάλι με κλειστές κάμερες, γιατί πέφτει το σύστημα, και κλειστά μικρόφωνα, γιατί μικροφωνίζουν και γίνεται φασαρία, και να ξανακάνουμε την ίδια δουλειά, δημιουργεί τρομερές δυσκολίες. Μάλιστα, ενώ προσπαθούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά, να τα βοηθήσουμε, να μην είναι τεράστιο το μορφωτικό κενό που δημιουργείται, το Υπουργείο μας δημιουργεί προβλήματα στη δουλειά μας, λέγοντάς μας ότι πρέπει να παριστάνουμε ότι όλα κινούν ομαλά και να βάλουμε τηλεδιαγωνίσματα και βαθμούς τετραμήνου. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ένα καθηγητή που κάνει εργαστήριο, ένα τεχνικό μάθημα, να βάλει βαθμό, πώς, αφού δεν μπόρεσε να διδάξει με βιντεάκια, πώς. Ο γυμναστής πώς θα βάλει βαθμό. Μάλιστα. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός που ήρθε αργά και δεν γνωρίζει στο πρόσωπο τους μαθητές, δεν τους έχει δει ποτέ, πώς θα βάλει βαθμό. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τι τα έχουμε κάνει, πού είναι, αναρωτιέται κανείς. Πολλά τα προβλήματα, έχετε δίκιο. Κύριε Κυριακάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή. Για την πρόσκληση, να είστε καλά. Την παρέμβασή σας, ευχαριστώ πολύ.